Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, SimGamer εδώ, καλώς ήρθατε. Σήμερα ψαρεύουμε. Λοιπόν παιδιά, εκτός από οδηγός λεωφορείου, οδηγός αστικού, οδηγός νταλίκας, πιλότος, οδηγός τρένα, πλοίων όχι ακόμα, θα έρθει και αυτό. Είμαι και δεινός ψαράς παιδιά, δεινός όμως έτσι. Δεν προλαβαίνω να ρίξω. Ρίχνω, αρπάζω. Ρίχνω, αρπάζω. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Όλα ανθυρά? Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το Fishing Planet. Είναι simulator ψάρεμα. Είναι δωρεάν στο Steam. Τώρα ξεκίνησα, παιδιά. Νουμπάς είμαι. Level 5. Δεν έχω πολλά λεφτά. Άρε λαμπρό, παιδί θαύμα, τι νόμιζε καημένε. Το παιχνίδι είναι multi. Όποιος θέλει παιδιά μπορεί να μπει να παίξουμε. Και μαζί άμα θέλει. Αυτές είναι τα σημεία που είναι για ψάρεμα. Αμερική έχει, Ευρώπη έχει, Ελλάδα δεν έχει, Ρώσα έχει, Ευρώπη τι έχει, Ιταλία βλέπω, Γερμανίες, Ολλανδίες, Αγγλία. Εγώ παιδιά δεν τα έχω όλα κλειδωμένα, που είμαι αρχή ακόμα. Γεια σου Πάνο. Γεια σου αγόρι μου. Έχω ανοίξει κάποια, εδώ πραγματικά, αλλά αυτό τώρα θέλει λεφτά, έχει 200, no money, no honey. Αυτό θέλει 2.350, no money, no honey. Αυτό είναι free. Για τώρα, με money τα λεφτά παιδιά τα μαζεύεις με το ψάρεμα, έτσι. Δεν είναι ότι δίνεις εσύ λεφτά, μπορείς να δώσεις και εσύ λεφτά για να προχωρήσεις πιο γρήγορα τα levels, αλλά όπως είπα εγώ, no money, no honey. Λοιπόν, να δούμε και τον εξοπλισμό. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Mike Line. Αυτό είναι το καλάμι μου. Δολώματα έχω, ψωμί, τυρί. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Barley. Αυτό κάτι καλό πρέπει να είναι. Αυτό είναι σκυλοτροφή. Ακρίδα, σκουλίκια. Αυτή είναι η γκαβάτζα που έχω. Δεν ξέρω πολλά, όποιος ξέρει παιδιά, ας βοηθήσει κιόλας που θα παίξουμε. Περιμένω και το φίλο μου τον Γιώργο, τον Έγινα, που είναι αυτός κι αν είναι δεινός ψαράς, έχει 50 level, έχει κάπου εκεί. Μπορεί να έχει και ένα εκατομμύριο level. Λοιπόν, πάμε για ψάρεμα να σας δείξω τι γίνεται. Είμαστε εδώ, πάμε Τέξας. Θα μαζέψουμε κάνα φράγκο. Μας βγάζει εδώ πέρα τώρα σε αυτό το χάρτη. Εδώ μέσα θα βρούμε κι άλλους μάλλον που θα παίζουν multiplayer. Εδώ αυτό είναι το σημείο. Ελεύθερο είναι, μπορούμε να πάμε που θέλουμε να ψαρέψουμε. Ούτε εγώ δεν είχα λάμπρο. Τώρα μαθαίνω. Ωραίο είναι όμως. Όχι, τι γίνεται εδώ, φίλε. Και τι καταχνιά είναι αυτή. 5 ώρα το πρωί. Ω, τα πουλάκια τσίου τσίου. Γεια σου Αντρίκο. Κάτσε να δώσουμε λίγο ένταση. Να δώσουμε λίγο ένταση να γουστάρω. Από μαύρη μαυρίλα πλάκωση.
Έχει κόσμο εδώ, ε. Γεια σας, παιδιά. Ήρθα να σας πάρω τις δουλειές. Το είναι level 10. Από πάνω λέει το level. Τι κουνούπι. Λοιπόν, ρίχνω έτσι. Να βάλω λες καμιά ακρίδα. Να βάλω ακρίδα, φίλε. Πού είναι ακρίδας. Βάλω ακρίδα. Έτσι, ένα, δύο, τρία, ρίχνω. Αυτά είναι. Όπα, κιόλας. Θα να ρίχνω. Εγώ θα ψαρεύω και εσύ θα πάτε για τσίπουρα, λαμόγια. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, ακούω προβλέψεις. Όπα, να το πετιέτε, να το. Να το πετιέτε, παιδιά. Τι πάει, τι πάει. Έλα, άντε ρε. Τι πάει, τι πάει. Τι έγινε, έφυγε. Κοίτα ρε παιδιά, έφυγε. Κόπα, να το, να το. Έλα πουλάκι μου. Έλα. Τάγκα. Τώρα πρέπει να φάγει το πόδι του πίσω. Έλα, να το, να το, να το, να το. Ε, καλό. Καλό, καλό, καλό. Ταράκι, καλό. Ανάψε τη φουφού. Ανάψε φουφού τώρα. Ρίχνω. Οπα. Δεν το ρίξα καλά. Οχο. Τι έγινε, μας γύρισε. Μας το έφαγε, ρε παιδιά. Μας έφαγε το κέρμα. Έλα, έχει και πολύ κουνούπι ρε. Ποπ, 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 να το κι άλλο. Καλά ε, σας είπα μηδινός ψάρας. Αυτό τι είναι. Μπρου, μπλου, μπλου γκίλ. Μπλου γκίλ, παιδιά. Δέσω, δέσω, πως περταράει. Πάμε, next. Παιδιά, να πω πάλι ότι το παιχνίδι είναι free, δωρεάν. Έλα, έλα. Βουά, παιδιά, εδώ πολύ. Ο άλλος με πήρε χαμπάρι, εδώ έχει έρθει να πω. Ωχ, ωχ, βαρύ είναι αυτό. Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα. Τι λες τώρα φίλε, 850 γραμμάρια ψάρι. Πω. Εδώ θέλει φωτογραφία. Έλα έτσι, ναι. Έλα, say cheese. Πω. Έτσι, έτσι. Και από εδώ, και από εκεί. Παρταράει το άτομο. Βαρταράει, και φύση πλάνετε, έτσι. Άντε, πώς τραβάμε. Εδώ είμαστε. Άιτε. Πω.
Τι 10 εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται. Φίλος, 850 γραμμάρια. Το δες, 850, το μεγαλύτερο που έχω πιάσει μέχρι στιγμής. Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε, γιατί το τράβηξα ρε. Όχι ρε. Πω 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 πω. Αλλά έπαθα ζημιά τώρα, με το μεγάλο. Έλα. Μεγάλο είναι γι' αυτό, μεγάλο είναι. Όχι ρε, πως έφυγε. Το άτιμο ρε. Μεγάλο είναι παιδιά. Ωπ, το καπελάκι σας ξαναδάρω. Περιμέντε. Γιατί με αυτό το μαλλί που έχω, κάνα γεια σου κι εγώ λέω. Τώρα είμαι ψάρες. Τώρα είμαι δεινός. Θες να μας έφαγε ο άλλος τα ψάρια που ήρθε δίπλα. Τι ήρθε και αυτός δίπλα. Σε θέλω μεγάλο. Τιου. Παλό στην παλού. Τι θα πιάσει, εδώ έγινε μάχη πριν. Κιλό έχουμε βγάλει. Το πεντάλεπτο. Ρε μανία με αυτή τη Volvi. Όπα, να το, να το. Ε, αυτό παιδιά δεν θα μου φύγει. Δεν θα μου φύγει αυτό. Δεν θα μου φύγει. Έχω βάλει και κουδουνάκι, το ακούσατε. Τινγκ. Έλα. Έλα, να το. Είναι αυτό ρε. Όχι ρε φίλε. Δηλητηριώδες ψάρι πιάσαμε ρε, αλλά πυράγχας. Μέσα εδώ, τι θα το πάρω. Ήταν ρε, και ήταν καλό ρε, το κιλό ήταν. Don't take like this fish to avoid. Or you can't track your luck. Έχει το μέσα μας. Ο άλλος εσύ, τι έγινε μεγάλε. Τι θα γίνει. Πάω λίγο πιο εκεί. Βλέπει τι βγάζω. Καταλαβες. Όπα. Καλώς ο Γιωργάρα. Γιωργάρα πού είσαι ρε φίλε, πριν από λίγο μάρτυρες στα παιδιά, έβγαλα ένα 850 γραμμάρια. Κόντεψε να κοπεί η μπετονιά. Και τώρα έβγαλα ένα μισό κιλό. Αλλά, οπ, να το, πετιέται. Έλα. Έλα, δώσου γαμπρέ. Έλα.
μικρό είναι, μικρό. Μικρό, όχι, όχι. Μικρό, δεν πειράζει, το κρατήσουμε. Έχω βάλει Γιωργάρα τέτοιο. Ακρίδα. Το νούμερο ένα δόλωμα. Τις προάλλες στη δουλειά που ήμουν από μια ακροπόληση έρχεται ένας τύπος. Μου λέει έχεις τίποτε πόδια τέτοιο πόσο λένε. Πόδια λέει κοκόρα. Λέω έχω ρε φίλε. Θα κάνεις μάγιαλο θα κάνεις. Όχι λέει πάω για ψάρεμα. Να με στρελάζει να βάλεις τα πόδια λέω του κοκόρα. Μου λέει ναι. Καλύτερο δόλωμα μου λέει. Λέω ρίχνει το πόδι και τα αρπάζει. Λέω με το πόδι το τα τρία πόδια πώς έχει η κότα. Κρακ. Αλλά με είχε πει νομίζω ότι για αυτά πόδια ήταν. Τι έγινε. Που το έφαγε. Ρε, τα λεφτά μου πίσω, ρε. Τα λεφτά μας πίσω, ρε. Και ένας άλλος με ζήτησε λίπος. Και λίπος βάζουν πολύ. Αυτό παιδιά είναι μεγάλο, τραβάει από τώρα. Αυτό είναι μεγάλο παιδιά. Α, και αυτό μικρό. Ο Γιωργάρας τώρα εδώ θα βοηθήσει. Τι ψάρι είναι αυτό, Golden Sinner. Χρυσό είναι σίγουρα, αλλά χρυσό ψαρό. Κουτσομούρα. Κουτσομούρα. Πόσο είμαστε, 1.358 έχουμε πιάσει, παιδιά, αριστερά πάνω το λέει. Μέχρι 2 είναι το καλάθι μας, δηλαδή μόλις πιάσουμε τα 2 θα βγούμε και θα ξαναμπούμε. Γιωργά, να δώσω καμιά συμβουλή. Καλή είναι η ακρίδα, έχω και τυρί, να ρίξω τυρί. Έφυγε ρε. Το άτιμο ρε. Α, έλα, πουλάκι μου. Έλα. Γιόλα. Γιόλα μπουρδά. Θα σε φιλετάρω και θα σε πάω στο Masterchef, έλα. 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 Μεγάλο είναι αυτό. Και αυτό τι είναι. Green sun fish. Πράσινο λέει, πράσινο του ήλιου το ψάρι. Α, λέω Γιωργάρα η ακρίδα, καλό δόλωμα, ε. Έχω και τυρί, μήπως να ρίξω τυρί. Τι λέει, τι έχω. Έχεις και ένα καλάμι που κάνει spinning. Τι είναι αυτό ρε φίλε. What is spinning? Please explain me. Όπα. Τι εδώ δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Ρίχνουμε, παίρνουμε, ρίχνουμε, παίρνουμε.
Έλα. Α, καλούτσικο. Έλα ρε φίλε. Τι λέει, new personal record. Λούγκι Γκίλ. Α, κάτσε, τώρα ρωτήσουμε τον ειδικό. Γιώργο, αυτό γιατί δεν με αφήνει να το πάρω. Δεν με αφήνει, μου λέει. Πάρ' το, αλλά... Έχεις και ένα καλάμι που κάνει spinning. Το ψεύτικο ψαράκι. Ναι, new record λέει, αλλά γιατί. Να μην το πάρω δηλαδή αυτό το ψάρι. Τι, δηλαδή έχω ξεπεράσει όλα τα όρια, δεν με επιτρέπει, πρέπει να ανέβω level για να το πάρω αυτό και έτσι. Το spinning τι είναι τώρα ρε φίλε, πώς το πετάω μακριά. Με ποιο κουμπί το κάνεις, να μην μπορώ να το πετάξω μακριά. Εγώ θέλω να το πετάω, να Λάμπρο, κατέβασε το φίλε. 4 γίγκα είναι 3 ή... Τι νόημα, 4 ή 5 γίγκα είναι. Ναι, γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω, είναι δηλητηριώδες. Το σπίνι, ρίχνεις και το τραβάς. Με αυτό το καλάμι. Νομίζω δεν μπορώ με αυτό, είχα ένα άλλο. Να το πούλησε. Θες να πιάσουμε πάλι λάθρομετανάστη. Την ακρίδα πιάνω μεγαλούτσικα. Παλού εσένα θα σε κάνουμε ενιδρύο ρε. Θα γίνουμε τόσο δεινοί ψαράδες που θα μας λες εσύ θέλω αυτό το ψάρι. Τάκ. Πόσο θέλουμε ακόμα, άλλα 400 γραμμάρια θέλουμε. Να γεμίσω τι, μέχρι το 2 δεν μπορώ να πάω, 2 κιλά που λέει και μετά να βγω να το αδειάσω και να ξαναμπω. Πάει ασταμάτητα φίλε.
Αυτό θα με πει πάλι να το ρίξω. Α, 200, καλό. Να το, τώρα κυτρίνεις αυτό. Ω, φέρουμε κάποια βαγγέλιδα. Λοιπόν, βγαίνω τώρα. Αφού γέμισε το τέτοιο. Τι λέει? Μη βγαίνεις, απλά όταν γεμίσεις πάτα το ταφ και... Α, ναι, τα XP θα τα πάρω όμως. Next morning. Go home. Α. Α. Είδες. Δεν έχει τώρα. Τώρα δεν θα έχει ψάρια όμως. Καθάρισα ατμόσφαιρα. Κάτσε να βγάλω λίγο αυτό το ψάρι. Α, καλούτσικο. Καλούτσικο, καλούτσικο. Θες να πάω στο inventory. Α, εδώ σου λέει τι έχω πιάσει. Κάνε Βασίλη, τι με ρωτάς φίλος. Για πες, βλέπεις τώρα εκεί που λέει στην αρχική το map. Τι λέει? Ωραία, το σκυλάκι έριξε μια θόρυβη. Κοίναξε. Έχει ένα σχεδιάγραμμα τις ώρες που είναι. Το απογευματάκι γίνεται χαμός δηλαδή. Α, βλέπετε αυτό λέει παιδιά, εδώ που λέει 5, 7, 9, 11. Όσο πάει, δηλαδή 11 με 1 δεν έχει τίποτε. Γεια σου Τακή. Εντάξει Λάμπρο, άντε καλό τσιμπουράκι. Ωπα ρε. Καλή φάση. Day 2. Ότι είμαι στη δεύτερη μέρα εγώ τώρα, 2 στα 2, έτσι. Άρα εμένα με συμφέρει τώρα φίλε να το βάλω κατά τις 7 η ώρα, 5 η ώρα. Όχι, 7 η ώρα είναι το πιο φόλο.
Ωραία, το βράδυ γίνεται 9 με 11. Α, μετά σου λέει η μέρα τρίτη πότε θα έχει ψάρι. Άρα εμείς σήμερα που είμαστε, καλό είναι να πάμε μετά τις 5 η ώρα. 5.30, 6 η ώρα, 6 η ώρα. Λέει σωστά, και άμα το πατήσεις αυτό σου δείχνει, ναι, το βράδυ. Ωραία. Να πάω να ψαρέψω τώρα, να το βάλω 6 ώρα. Άμα κάτσω σε αυτή τη ρεζέρβα. Τριάντα μέρες είμαι σε ρίες σε αυτή τη... Α, όπως πήγα net morning και... 30 μέρες, ε. Ωραία. Πάω για ψάρα. Πάω εδώ και το βάλω 6 ώρα. Πέντε η ώρα το απόγευμα λέει. Να το βάλουμε 6 η ώρα. Ταφ. 6 η ώρα θα το βάλω. Να το πιάσουμε τώρα εδώ. Με την ακρίδα πάω πάλι. Ακρίδα φυσάει. Κοίτα ρε τον άλλο το φαντομά, δίπλα μου ήρθε. Να το. Πρώτο. Τσα, καλό φίλε, 200. Καλό, καλό. White crap, crappy. Τι είναι αυτό ρε τσουμουράκι. Οπ, level. Πήραμε για 1,5 χιλιάρικα. Τι μας έδωσε ρε, ψωμί με μέλι. Έχουμε, ναι. Πρέπει να το βάλω σαν τέτοια στο Discord. Έχει κόσμο εδώ, ε. Παιδιά, κατεβάστε κι εσείς. Είναι καλή φάση. Τη στιγμή που είναι δωρεάν,
δεν τα προλαβαίνω. Ρίχνω, παίρνω. 200. Πάα, είδες. Μας βοήθησε ο Γιωργάρας. Ναι, αυτό το έχω. Αυτό μου το δίνει τζάμπα. Τα άλλα πρέπει να πληρώσω. Πήγα μια φορά σ' άλλα, αλλά τώρα μάλλον για μια μέρα ήταν το εισιτήριο. Αλλάξουμε δόλωμα. Βάλουμε λίγο. Βάλουμε από αυτό, δεν έχουμε. Ναι, Τάκη, έχω τον ειδικό. Άρη, μάλλον την Κυριακή λέω να κάνω καμία πτήση. Την Κυριακή μάλλον θα κάνουμε πτήση με Boeing, όχι με Airbus. Κάναμε προχτές. Αύριο τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Live θα δούμε. Κανένα Eurotrack, κανένα όμψη. Κοίτα ρε τον άλλο το φαντομά δίπλα με έρχεται. Θα δούμε αύριο τι θα κάνουμε. Τα ρε το φαντομάρε τον άνω ρε. Πιάνε αυτός και παίρνει τα δικά μας τα ψάρια. Πάντως το σκυλοτροφή για τέτοιο δεν λέει πολύ. Είδες με την ακρίδα φίλε τσιμπούσα πιο εύκολα. Παιδιά. Κατέβασε το πρώτα λάμπρο Γιωργάρα σπασμένο, δοκίμασέ το και μετά το αγοράζεις. Γιατί είναι λίγο μπελαλίδικο σαν παιχνίδι. Ναι ρε φίλε, και εδώ Βαγγέλας έχουμε ρε φίλε. Πάνω ψαρέ, τι είναι αυτό ρε, ελικοπτεράκι. Δέσε τον άλλο, τον Βαγγέλα. Πήγε παιδιά. Πά, δεν κάνει το δόλωμα εδώ αυτό. Θα βάλω... Βάλουμε, για να βάλουμε. Πιάσει τίποτα. Δες το να φύγε ρε Βαγγέλα. Δεν φαγώθηκε. Τώρα άμα πιάνω θα έρθει από εδώ.
Έχει μίγα. Ναι, μήπως δεν την ξεκλείδωσα όμως. Α, ούτε αυτό δεν πιάνει. Γιώργο, παίζει ρόλο το δόλωμα. Πολύ. Θα πάω να πάρω καμιά ογδονταριά ακρίδες άμα είναι. Έλα, να το. Τουνκ τουνκ τουνκ, αλλά ναι, αλλά... Γεια σε, τι κάνει τώρα, μας τρώει το δόλωμα. Μία ώρα για να πιάσει αυτό το ψαράκι. Άσε με. Βάλα ακρίδα. Κύση. Εγγύηση, ακρίδα είναι εγγύηση. Τώρα μόλις θα τη ρίξουμε, τσακ, παπ. Α, είδες, μπάμπα. Και ωραίο ψάρι. Πρέπει να πάρω ακρίδες όμως. Πρέπει να πάρουμε καμία ακρίδα. Καλό, καλό. 2.30. Δες να το, Βαγγέλασε. Γέλασε. Νάτος. Τι να τον πεις, ρε. Δεν τον πεις τίποτα. Ο λάμπρος πρέπει να είναι ο γουρλής. Μόλις πήκε τάκ, 800 ψάρι. Ωπ, κάτι πήραμε. Μια λίρα. Άσε φίλε, έχω ένα Βαγγέλα εδώ, με έχει ανατινάξει να πω. Γυρνά από τη μία, έρχεται μαζί μου. Γυρνά από την άλλη, ξανά έρχεται μαζί μου.
Α, τώρα δες λαμπρό. Θα γυρίσω από εδώ. Δες το φαντομά εδώ, δες. Θα έρθει από εδώ τώρα. Όχι ρε μου, το έφαγε ρε. Το άτιμο, τελευταίο. Τελευταία κρίδα. Έλα ρε, ένα μεγάλο. Α. Λούτσικο γι' αυτό. Λοιπόν. Πάμε να βάλουμε... Να βάλουμε ένα σκουλίκι. Είδατε όμως, πριν με την τέτοια, με την ακρίδα, ρίχνεις, παίρνεις, ρίχνεις, παίρνεις. Α, ωραίο. Πού σου, ρε, ωραίο. Ήταν καλούτσικο αυτό. Η ακρίδα είναι, ναι, φίλε. Και το σκουλίκι καλό είναι. Α, πάμε επόμενη μέρα, παιδιά. Πουλάραμε. Next morning. Ρίξε. Βλέπετε, εδώ είμαι no premium. Εδώ είναι με premium, πόσο θα έπαιρνα XP. Για να δούμε τις ώρες, τρίτη μέρα. Μία 12. Μία η ώρα θα το βάλω. Μια κυρίδα λέει μου βγάλε την... Α, εδώ δες φίλε, μεσημεράκι. Τώρα είναι για τσίπουρο. Ω, από κατευθείαν έπιασε. Με τη μία. Έλα.
Δώσου γαμπρέ. Πρώτο. Α, μια χαρά. Παλού να ετοιμάσω τις μεζέδες γρήγορα. Μαύρα κοράκια, πράσινα κοράκια. Ένα τσίπουρο ζωτρία. Ο Βαγγέλας πρέπει να φύγει. Εννοείται φίλε και χωρίς πάγο. Τους 5 βαθμούς έχει λέει. Πού είναι, ε? Όχι, εδώ είναι ο διάολος. Του κάνω σπάσιμο τώρα. Πάω από εκεί. Γίνω κι εγώ Βαγγέλος. Τι, μόνο αυτός. Τι νόμιζες Βαγγέλη. Α, δεν βλέπω, βλέπω όμως ο Βαγγέλης να πιάνει τίποτα. Α, Βαγγέλα, τζάμπα κάθεσαι από εδώ. Εδώ δεν πηγαίνει. Α, δεν έχει. Πάμε να πάμε εδώ. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται από εδώ. Όπα, τι έχουμε εδώ. Α, καλό αυτό. Κατερίνα, λέει ο Ντρες. Λαμπρό, έλα.
Βρήκαμε την Κατερίνα. Α, τι γίνεται εδώ, ρε. Σε Σμήνος έπεσα. Έφυγα από εκεί από το Βαγγέλα και ηρέμησα. Δε ψαρούκλες που βγάζουμε εδώ. Αντιπρόσωπος λέει. Αριστερά μου πρέπει να είναι ο Τάκης. Τι πάνε για ψάρεμα, φιλαράκι, και εσύ οδηγάς να πούμε. Τα λίγα. Δες, δες. Βγάζω πράγμα. Ο Βαγγέλης έβγαλε. Ο από φίλα ανέβγαλε τα πόδια του. Κάνει ρε γιάννε. Τι βγάζει. Αρχαρία βγάζει η Κατερίνα. Αυτό είναι μεγάλο, παιδιά. Αυτό είναι μεγάλο, σου λέω. Παίζει ένα κοπί κιόλας. Καλό, διακοσάρι. Ναι, αυτή είναι. Και ο Τάκης. Και στο βάθος ο Βαγγέλας. Ναι ρε, αφού δεν πιάναμε τίποτε εκεί. Δεν είδες εδώ μόλις ήρθα. Αφού με την τόπα που έβγαλε ο Βαγγέλας έχουν δημιουργηθεί καινούργια είδη ψαριών. Βλέπεις αυτά πρώτη φορά τα πιάνω. Δες, δες. Ρίχνω πιάνο, ρίχνω εκεί τίποτε. Μην πάει κανένας από αυτούς τους μαλάκες πριν τριγύρουμε να τον πει τίποτα, καήκαμε. Εδώ δες. Αυτό το, τα ψάρια προηγουμένως που τα πιάνα δεν γυάλιζαν έτσι. Και πιο κινητικά είναι αυτά. Τάγκ, τάγκ, τάγκ. Μπορείς να μιλείς, δεν μπορείς, αλλά μπορείς να γράψεις. Να γράψουμε, Βαγγέλη.
Δεν γέλαψα, λέει ο Πάνος. Κάτσε εκεί που είσαι, τον έγραψα. Άντε και το άλλο. Ωραία, πάμε επόμενη μέρα. Κατερίνα πήγε εκεί. Α, όχι, άλλος. Άλλος. Για ο Τάκης είπαμε είναι εδώ. Λοιπόν, επόμενη μέρα. Τι γίνεται εδώ, 5 με 7. Καλά είμαστε. Θα βρει λάιν όμως. Λες να φύγε με τον Βαγγέλα. Το καλό. Περαστικά της. Αχ, πάει να μας πιάσει τώρα. Πού σου ρε διάωρε. Τζάμπα το δόλωμα. Πάλι το ίδιο, α. Αυτό τώρα μου το κρατάει ρε φίλε, τη φάση. Το άλλο δεν μ' άφηνε. Ωραία πράγμα που βγαίνει. Να είσαι δεν προλαβαίνουμε. Καλό, καλό. Αυτό το χάνεις λέει λόγω ότι δεν έχεις αγοράσει μάλλον τη σωστή άδεια. Εγώ νόμιζα είναι κάθε δηλητηριώδες ψάρινα. Τι λέει εδώ, try. Θα κάνω break το β, γιατί.
Τι λέει Γιωργάρα αυτός. Τι break και ξε break. Την αγοράσουμε την άδεια. Πόσο κάνει. Τι έγινε. Τι σαπίλα πιάσαμε. Όχι ρε φίλε, πιάσαμε φυτά. Ωχ. Ωπα ρε, και τέτοια. Που δεν πιάσαμε κανένα παπούτσι του Βαγγέλα. Ναι. Δύο 50, καλό. Σε αυτό δεν υπάρχουν λαμπρό. Παρταράμε. Όπου 250 βγάζω, ε. Πέταξε λέει τη Μιτσούκο. Ή αυτό φίλε ή ξύρισε κανένα πόδι. Ξύρισε κανένα πόδι φαίνεται και βγήκε και το πιάσαμε εμείς. Μια χαρά πάει, εδώ είναι πολύ καλά. Α, είδες ο Γιωργάρης μας είπε τα μυστικά να πούμε. Κάνουμε λίγο μεγαλύτερα ψάρια. Μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά, και τέτοιο να πω. Κατευθείαν μόλις το ρίχνω αρπάζει. Εδώ κοντεύω να τελειώσω και τα σκουλίκια. Εδώ δες, πω. Άρα, έχουμε ξετινάξει την μπάνκα στον αέρα. Πολύ ψάρι.
Ευχαριστώ για το λούτ, παιδιά. Κάτι κανένα λουτάκι δωρεάν είναι. Εκεί στα σχόλια δεξιά έχει το σύνδεσμο, μπείτε μέσα. Γράψτε και ένα μήνυμα ό,τι θέλετε. Πάνω, είδες πολύ ψάρι. Μετά σου λέει πάμε για ψάρμα, χαλαρώσεις. Τι χαλαρώσεις εδώ, ανάσα δεν παίρνεις. Για κοσάρι γι' αυτό. Πάει η σημερινή μέρα. Πάμε, next. Next morning. Εδώ είναι 62 φράγκα. Τι λέει εδώ? Lone Star Range 2. Έδωσε και 3 λίρες. Α, πάμε πολύ καλά. Τι είναι αυτό? Α, έχουμε και δώρο. Τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα? Να το βάλω, το κουμπώσω. Για να δούμε εδώ τι ώρες είναι. 6 ώρα θα το πάμε. 6 ώρα. Και θα κάνουμε και το τέτοιο τώρα. Θα πάμε, πάμε την άλλη μεριά. Πάμε εδώ. Με δίνει δώρα, αβέρτα. Εάν και το επόμενο είναι τέτοιο, θα πάμε πάλι εκεί πέρα που ήμασταν. Τα 250. Πολύ δωράκι, ε. Α, παιδιά, μ' άρεσε το παιχνίδι πολύ. Και δωρεάν. Ω, το πιάσα, ε. 120. Πά, εδώ δεν έχει πολύ πράγμα. Πού ήμασταν, εδώ ήμασταν. Πάω εκεί πέρα που ήταν ο Βαγγέλας. Πάπα, πάπα, πάπα. Πάλι εκεί είναι. Το διάλο. Εδώ ήταν καλά. Έχουν κανένα εδώ. Όχι, είμαστε και μόνοι. Ω, τα μάμη είμαστε. Νομίζω πως λέει αν πας stop τώρα μπορείς να σου δίνει μεγαλύτερο keep net να κρατάς τα ψάρια. Νομίζω 5 κιλά. Λες ρε φίλε. Να βγω μετά, μα είναι μόλις φτάσει στα 2 κιλά από εδώ. Τι είναι αυτό? Α, καλό φαίνεται αυτό. Μόνο θόρυβα έκανα.
Πάω τώρα να δω. Να πιάσω αυτό το ψάρι. Ναι, εδώ έχει καλύτερα ψάρια. Σε αυτή τη μεριά. Πού το λέει ρε φίλος. Α, το εν. Το εν δεν κάνει, το νι δεν κάνει τίποτα. Ήχο έχει το τίνγκ αυτό το τέτοιο. Γιατί δεν ακούγεται το παιχνίδι. Πάνω λέει. Πού πάνω. Stop. Α. Και πώς λέγεται αυτό. Εδώ δέστε τι γίνεται. Το εδώ. Α. Τεσσάρων κιλών. 3.200 μαζέψαμε ρε. Μπαμ μπαμ. Το γιατί με βγάζει μόνο δύο. Πώς το είπες, Εκουαΐν, για μην είναι και ο Μέση. Πού το ρε. Εκουπέντ. Το βλέπω. Ναι, αλλά νομίζω έχω ένα τέτοιο πιο μεγάλο ρε φίλε, αλλά δεν μου αφήνει να το βάλω. Τι παίζει να έχω και αυτό, γιατί είναι level 2. Αυτά ρε φίλε πάνω κάτω είναι αυτά που έχω εγώ. Ή όχι. Ή όσα με έλεγε bye. Εδώ είναι. Α, τελείωσε το δόλωμα. Βάλω τυράκι τώρα. Για να δούμε το τυράκι τι θα κάνουμε. Τριακόσια γραμμάρια γκούντα Ολλανδίας έθελα. Σε φέτες. Α, το ψαράκι δεν γιάνει, α. Το ψαράκι, το τυράκι.
Έλα, να, κάτι γίνεται με το παράκι, με το τυράκι. Α, μια χαρά είμαστε. Κούκλι. Πρέπει να βάλουμε, Γιωργάρα, αυτό που το πετάει. Το ρίχνω, λες και είμαι... Βαγγέλας, να πούμε. Αγλαός. Τσίπουρο δεν πίνουμε, ρε φίλε. Περίζεψε λίγο από το τσίπουρο, λίγο τυράκι, το βγάλα. Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Νομίζω θα φύγει αυτά. Οπ, ποδαρίλα, Βαγγέλα, μαζί με τυρί. Άντε, γεια. Δεν στο μάθανε τώρα τον τυρί. Δεν γίνεται χαμός, σου λέω, με τον τυρί. Ραγουστάρουν τώρα αυτά. Άκουσε την άξα αυτά τα ψάρια. Ποδαρίλα, Βαγγέλη, με τυρί, ε. Πω, πω, πω. Και τρίχα. Ω, 250. Έλα ένα ακόμα και πάμε να δούμε λίγο το τέτοιο. Καταγωγή του Βαγγέλα, ε. Πολλά προσεξία. Αναγούλιασα, λέει. Πα, μια χαρά είμαστε. Βγαίνω τώρα. Φεύγουμε. Σε λίγο κλείνουμε και το τέτοιο. Πάπα, ρε. Και τρία βραβεία. Τρία challenge. Τρία 400 φτάσαμε. Σε λίγο πάμε level 7. Θα μας δώσει και άλλα λεφτά. Λοιπόν, κάτσε να σου δείξω ποιο εννοούσα, φίλε. Να το, αυτό έχω. Fishing food. Γιατί δεν μου το παίρνει όμως. Τι φάση. Τσάγαλε. Για πες, δάσκαλε. Εδώ τι λέει για το καλάμι, λάδωμα, ε.
Ή το λαδόνα. Το λαδόνι στο καλάμι μεγάλε. Πού είναι η θύρα? Πρέπει να βγάλεις το ένα και να σετάρεις το άλλο. Ναι, πώς θα βγάζεις αυτό ρε φίλε μου? Εδώ κάπου δεν το βλέπω. Και αυτό εδώ έχω. Που είναι για 15 κιλά. Κάτσε ρε. Το λέει ότι είναι δώσε το φελό στο Βαγγέλα να κλείσει το. Να βγάλεις το ένα και να σετάρεις το άλλο. Εδώ όμως δεν το βλέπω πουθενά. Το είναι. Όχι. Να το ρε φίλε. Πόσο είναι, 2 κιλά. Φεύγει. Α, να το. Και βάζω αυτό. Το οποίο είναι για 3 κιλά. Όχι, για 7 κιλά είναι τσάγα. Α, 7 κιλά. Α, εδώ έχει και εξοπλισμούς, ε. Α, αυτά δεν ξέρω, ρε φίλε. Τα πελάκια, αλεξίσφαιρα για το Βαγγέλη. Ωραία. Δεν μπορούμε να το βάλουμε. Κάτσε να δούμε. Α, όχι. Άλλο. Ωραία, πάω για ψάρεμα, έτσι. Α, εδώ θέλει λεφτά για να μπουν. Έλα, πάρε με στο Discord, φίλε. Περίμενε. Θα ανοίξω. Καλά, Γιώργο, σε παίρνω, ρε. Καλώς τον Νίκο.
Έλα, φίλος. Ναι. Ακούς? Δύο, ένα, δύο. Έλα, μ' ακούς? Σ' ακούω, ρε. Ναι. Έλα, δηλαδή. Α, περίμενα. Έλα, μ' ακούς? Έλα, μ' ακούς? Ναι, ναι, ναι. Έλα, φίλος. Καθένας, χαμηλώσω και μία από το YouTube. Περίμενε. Έλα. Έλα, για πες. Έλα, ρε. Λοιπόν, Φωτή, άκου τώρα. Επειδή εσύ τα τρόφι δεν μπορεί να τα κρατήσεις, γιατί εδώ, αν θα πας στο shop, πήγαινε μία στο shop απάνω να δεις. Ναι. Πρέπει να πάρεις το license του Texas. Έτσι. Του Texas μπορεί να το πάρεις και unlimited, να μην το πληρώνεις κάθε μέρα. Δηλαδή, έχεις 14 χρυσά, νομίζω είναι 7 χρυσά, πρέπει να το πάρεις μία φορά unlimited. Αν πας δηλαδή στο shop, πήγαινε. Ναι, αλλά το του Texas μου το έχει σε σκούρο χρώμα. Δεν έχει να... πρόσεξε να δεις. Αυτή είναι η αρχική. Θα σου δώσει unlimited. Αν την πληρώσουμε 7 χρυσά, νομίζω, 5. Αν πάμε. 5 είναι εκεί στα license που λέει. Ναι, license, basic, Texas license. Όχι την basic, όχι την basic, ποτέ την basic. Η basic δεν σου αφήνει να κρατάς τα trophy και τα unique. Κατάλαβες, αυτό που είναι τα μεγαλύτερα. Η advance είναι σκούπα όλα. Αυτή πάντα θα παίρνεις. Μία φορά θα πληρώσεις αυτή την πίστα. Α, που είναι 7. Θα τις πληρώνεις μία φορά. Μπράβο, που είναι 7 χρυσά. Την advance θα την πάρεις unlimited. Οπότε τι θα σου κάνει τώρα εσένα, όταν θα θέλεις να κάνεις και leave, να φεύγεις, δεν θα σου ξαναπαίρνει μεταφορικά για να ξαναπηγαίνεις, δηλαδή να χαλάς χρήματα. Και το σκυπάρισμα της μέρας μόνο θα πληρώνεις, που είναι 100-200 δολάρια. Δεν την πέρναμε είναι. Ναι, αυτό πάτω. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πάρεις. Ωραία, το πήρα. Ωραία. Τώρα σετάρισε το άλλο το καλάμακι. Βάλε καταρχάς πήγαινε στο ανθρωπάκι στο inventory. Ναι. Και θα πας στο ανθρωπάκι, κάτσε γιατί εγώ έχω ένα μικρό delay εδώ. Ναι, ναι. Και θα πας και θα σετάρεις το μεγαλύτερο keepnet που έχεις. Δηλαδή το διχτάκι που παίρνεις στα ψάρια. Ναι, έβαλα αυτό που είναι 7 κιλά. Μπράβο. Τώρα θα έχεις μεγαλύτερη χωρητικότητα, θα ψαρεύεις περισσότερη ημέρα, άρα θα παίρνεις και περισσότερα ψάρια. Ναι. Έτσι, και τα τρόφι και όλα θα τα κρατάς. Αν θα τα ψαρέψεις με σιρτή, που είναι το καλύτερο να τα ψαρέψεις με σιρτή, θα πιάνεις και άλλα ψαράκια τώρα, 800 αράκια. 700 αράκια. Σιρτή τι είναι? Η σιρτή είναι ρίχνω, φέρνω. Υπάρχουν 7 τεχνικές τώρα. Υπάρχει το lift and drop, υπάρχει το twitching. Ένα ψεύτικο ψαράκι είναι. Ένα ψεύτικο δόλεμα στην ουσία βάζεις. Αυτό πρέπει το είχα. Αυτό που το τραβά σιγά σιγά που σε δείχνει το... Μπράβο. Που σου δείχνει το ψαράκι ναι, στην ναι. Και σου λέει κάποιες τεχνικές twitching ή lift and drop ή stop and go, ας πούμε, ή straight slow ή straight. Α, αυτό τι να κάνω τώρα, να πάρω καλάμι δηλαδή ή έχω εγώ τέτοιο? Αυτό νομίζω έχεις τέτοιο καλάμι, γιατί το είχες και έριχνες στην αρχή από ό,τι μου είπες. Θα βάλεις αυτό το καλαμάκι. Α, όχι, εκείνο το πούλησα. Το πούλησες ρε φίλε? Ναι, γιατί δεν μ' άρεσε, δεν ήξερα πώς θα το κάνω, γιατί... Όχι, όχι, κακός. Αυτά είναι που σου βοηθάει στην αρχή για να ανέβεις, κατάλαβες τι γίνεται. Να πάρω ένα ρε φίλε. Να πάρουμε, αλλά έχουμε μόνο 3411, για πήγαινε στο... Φτάνει ρε, εγώ πιο φθηνά το είχα πάρει εκείνο. Εννοείς, έχει... Πού το... Ή 700 έχει. Και το μοτέρ του το πούλησες? Το μοτέρ του νομίζω... Θες καλάμι, θες μοτέρ, θέλεις μπετονιά, θέλεις ψεύτικο, θέλεις 4 πράγματα για να το κάνεις αυτό. Έλα, τα πάρουμε, να το δοκιμάσουμε. Κοίταξε εδώ. Ωραία, πάμε στο Roach. Έχει ένα που είναι, που κάνει 1700. Μπράβο. Και έχει ένα που κάνει 1800. Από 1,5 ως 3,2. Line white. Το άλλο, το 1000. Πάρ' το αυτό. Έχεις τέτοιο μοτεράκι που να σηκώνει το ίδιο Max Drag? Δεν ξέρω, νομίζω έχω. Αυτό πρέπει να το δεις στο inventory. Αν το έχεις, θα το έχεις μέσα στο home. Λογικά, αν πατήσεις inventory και πας στο home.
Ναι, δεύτερο δεν έχω. Έχω ένα καλό. Πόσα Max Drag σου λέει αυτό απάνω? Αυτό μου λέει ratio 5,5, recovery 60 εκατοστά, κάπα city μονό. Αυτό τώρα τι γίνεται, πρέπει να βάζεις ένα να σου μοιράσεις λίγο τη να είναι ίδιο, αντίστοιχο μαζί με το καλάμι σου, για να μην έχεις φθορές, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίσουν και οι φθορές τα καλάμια. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει 20-30 level και να σε φάει το Τέξας και να ψαρεύει σε 100 γραμμάρια ψάρια για 200 άμα δεν κάνεις καλή διαχείριση, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Θέλει λίγο τακτική στην αρχή, γι' αυτό σου λέω δεν πρέπει να ξεφύγεις. Και τα γκρασκόρπες, ας πούμε, που βαράς στις ακρίδες, τσάμπα είναι. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, δολώματα και ψάρια που πιάνεις, σε βάζουν μέσα. Ναι. Εδώ τώρα, άμα είναι να πάω να πάρω το καλάμι εκείνο. Πρέπει να πάρεις αυτό το καλαμάκι, να του βάλουμε αυτό το μοτέρ, να του βάλουμε μια μονό μπετονίτσα αυτή που παίρνει, θα σου λέει δίπλα. Λοιπόν, άμα είναι, πάω, κάτσε να τα κάνουμε ένα-ένα, φίλε. Ένα-ένα. Πάμε να πάρουμε το καλαμάκι. Βασικά έχει και άλλα καλάμια, ακόμα καλύτερα. Έχει και με 2 χιλιάρικα. Ναι, αλλά δεν έχεις χρήματα όμως. Έχεις μόνο 3.411, κατάλαβες τι γίνεται. Κάτσε, αυτό κάνει 2 χιλιάρικα. Αν πάρουμε και ένα μοτέρ. Και δεν ξέρω, κάτσε να δούμε πώς το μοτέρ αυτό που έχω κάνει, ρε φίλε. Μήπως σου κάνει, ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Για πάμε στα roads πρώτα. Και πήγαινε στα spinning roads. Spinning. Ωραία, το πιο φθηνό που έχει είναι 1250. Το πιο μικρό. Αυτό θα πάρεις, για αρχή. Αυτό, bye. Μπράβο. Αυτό πόσο Max Drag σου έλεγε? Max. Το Max Drag του είναι το τέτοιο εννοείς, το μηχανάκι που βλέπω εδώ. Αυτό το βλέπω και έχει 1,25 κιλά σηκώνει. Του βλέπεις, το Max Drag που λέει εκεί. Το λέει αυτό, ρε φίλε. Τώρα εδώ πέρα που είσαι στο καλάμι, αυτό το καλάμι σηκώνει από... Αχ, το έβαλες τώρα, κάτσε γιατί έχω ένα delay, ρε φίλε, εγώ εδώ. Αυτά τα λέει από... Το line white, weight, weight. Το lure weight, μπράβο, το line weight είναι αυτό το βάρος που σηκώνει το ψάρι. Το lure weight είναι από 5 έως 18 γραμμάρια που σου λέει, το βλέπεις. Ναι. Αυτά είναι τα ψεύτικα, δηλαδή αν θα βάλεις ένα lure weight, ένα ψεύτικο ψαράκι που είναι 4 γραμμάρια, δεν σου παίρνει. Ή αν θα βάλεις ένα 19 γραμμάρια, δεν θα σου πάρει. Α, θέλει από 5 έως 18. Δηλαδή, ναι, εκεί. Δηλαδή και, και η αρχή ή τέλος. Μπορεί να είναι και 7, μπορεί να είναι και 8, μπορεί να είναι ωραία, και 10. Μπήκε δηλαδή. Αυτό. Το ωραία, τέτοιο το κάνει. Το μοτοράκι κάνει. Ωραία. Για να το δω, γιατί δεν έχω ένα delay εγώ τώρα. Ξεσετάρισε το τηλεσκόπ αυτό που έχει στο καλαμάκι, βγάλει το σύρτα όλα στο home. Αυτό είναι που πήραμε τώρα. Μπράβο, δεν σε βλέπω καθόλου ακόμα, γιατί έχω πολύ delay ακόμα. Μισό. Αυτό είναι που πήραμε τώρα, έτσι. Α, θέλουμε μπετονιά όμως. Το mini spin. Θέλουμε μία μπετονιά τώρα, περίμενε. Αυτή την μπετονιά θα την κόψεις. Θα σου πω τώρα την μπετονιά θα βάλεις. Κάτσε να διαβάσω μία το καλαμάκι σου στα αριστερά. Μη μου το περνάς μόνο. Άμα πατήσεις απάνω στο αντιτέλ σου, μονό 0-12 θέλεις. Έχεις. Μονό 0-12, όχι. Ναι. Πρέπει να αγοράσεις μία μπετονίτσα. Βάλε 0-18, δεν πειράζει. Δεν φτάνει, είναι μικρή. Είναι 24 μέτρα και 13 μέτρα. Δεν κάνουν, δεν κάνουν. Είναι πολύ μικρό και θα σου τα σπάσει όλα. Πρέπει να αγοράσεις μία μονό 0-12. Το βλέπεις, το λέει δίπλα από κάτω. Μονό 12. Spin. Ναι, ναι. Ωραία. Παίρνω μία, μα είναι την πιο φθηνή. Ναι, πηγαίνεις στο shop. Η πιο φθηνή είναι τα 100 μέτρα. 100 χρήματα, βέβαια. 100 μέτρα είναι. 100, ναι. 100, μπράβο. Αυτή θα την πάρει και θα την εβάλεις. Αυτή την έχει πάει στο home τώρα. Δεν την έχεις μαζί σου, βλέπεις. Είναι στα lines. Άμα πάει να κάνεις... Α, είχα ρε φίλε.
Μπαίνει και η Θα κλείσει όλα 18άρα. τα. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε μην τα ψάχνουμε γρήγορα. Ωραία. Εδώ θέλει ένα γκίστρι. Αγκίστρι νομίζω έχω. Όχι, δεν θα βάλεις αγκίστρι. Δεν θα βάλεις ένα ψεύτικο τώρα εδώ. Έχω, έχω. Για από την προηγούμενη φορά που είχα, έχω 4 είδη που μπορώ να βάλω. Για δες τα λίγο. Ωραία. Βάλε την πετονιά γιατί δεν βλέπω ακόμα. Κόφτηνα μέχρι τέλος. Την πετονιά σου παίρνει το μοτέρ, έτσι. Α, περίμενε. Μην την κόβεις κατευθείαν. Όταν βάζεις μέσα τη σετάρι στην πετονιά σου, έχει ένα ψαλιδάκι. Πάνω είναι το μόνο 12. Το πέρασες. Ωραία, την έβαλα full την πετονιά. Την πήγα τέρμα δεξιά. Ωραία, και εκεί την κόβεις. Πόσα μέτρα σου έχει τώρα? 47. 70. Μια χαρά είσαι. Τώρα την κόβεις, καταλαβες? Ναι, α, πάντα το βάζεις δεξιά δηλαδή, ε. Πάντα, πάντα, για να γεμίζει. Αργότερα υπάρχει και ένα άλλο τρίκ, σαν τυψάκι είναι αυτό. Όσο πιο μεγάλα μοτέρια έχεις, τόσο μεγαλύτερα βάζεις και βάζεις, άμα θέλεις να βάζεις μικρές μπετονιές και σου παίρνει φουλ και 300 μέτρα και 200 και τα πάντα, άμα σου κάτσεις κάτι κάτω. Ναι. Αυτά και αργότερα. Τώρα πάρε όλα αυτά τα ψεύτικα που έχεις. Ναι. Το stop spoon, ας πούμε, που έχεις εκεί πέρα, τα δύο πεντάρια που βλέπω. Ναι. Τα βλέπεις? Αυτά τα έχεις πού, στο backpack ή στο home? Το home. Αυτά θα τα πάρεις και θα τα σύρεις στο backpack. Δηλαδή πατά πάνω τους και σύρτα και πηγαίνει. Όλα και τα άλλα που είναι το αγκίστρι και το ψάρι. Όχι, όχι, όχι. Μόνο τα δύο σπούν θα πάρεις. Οκ, okay, τα βάλα. Πάρε και το jighead. Πάρε και το jighead, το εφτάρι. Που έχεις ένα DSI-1 που λέει. Ναι, ναι. Αλλά θα πάρεις και το, σάντ όμως μαζί σου. Που είχε από πάνω. Σύρτα αυτά στο home να τα έχεις. Α, είναι full λέει. Περίμενε λίγο. Άμα είσαι full, άδειασε κάτι από το home σου. Οκ, okay, τα βάλα. Ωραία. Σετάρισε τώρα το κουταλάκι, το ένα. Ποιο να βάλω από τα τέσσερα? Βάλε, πήγαινε πάλι στο backpack και σετάρισε το κουταλάκι αυτό το stop spoon που λέει το πεντάρι. Το χρυσό ή το ασημί? Το χρυσό. Το χρυσό. Το ασημί δουλεύει πιο καλά από γευματάκια νομίζω. Από ό,τι θυμάμαι και εγώ, γιατί έχω να περάσω από εκεί πέρα 2,5-3 χρόνια τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ο Γιωργάρας είναι δεινός ψαράς επάνω. Ωραία, το ετοίμασα αυτό. Έτσι όπως το εξετάρει, το παίρνεις δηλαδή και το βάζεις απάνω στο καλαμάκι σου και είσαι κομπλέ, έχεις φύγει. Και έχουμε και 2.000. Ο καλάθι. Ωραίος. Τώρα εδώ πέρα, φίλε, θα σε φάει μέχρι το 10 level. Θα πας 10-11 level. Με αυτό, ε. Με αυτό, για να πάμε μετά στο Oregon. Ανοίγεις το level 5 ή level 8, αν θυμάμαι καλά. Εκεί θα ψάχνουμε καλύτερα ψαριά, τρουτ, πέστροφες δηλαδή. Αλλά, φίλε, θα πάρεις καλύτερα χρήματα. Και θα πάρεις και καλύτερο καλαμάκι και θα πρέπει να πάρεις και ένα μπουκάμισο. Το Oregon είναι στο level 14. Το άλλο που είναι, κάτσε, η New York που είναι. Ναι, η Όρχη την έχω ήδη μπλοκαρισμένη. Απλά θέλει λεφτά για να, ναι. Μπορώ να παίξω. Ναι, ναι, ναι. Άστο λίγο ακόμα, γιατί εκεί πέρα θα κάνει νυχτερινό ψάρεμα να πάρουμε το καπελάκι στη Νέα Υόρκη. Θα πιάσει 100 γόλι βραδινά και θα πάρει τσάμπα ένα καπελάκι με φακό για να μπορεί να βλέπει τη νύχτα. Άρα όπως πάω τώρα, φίλο, σε Τέξας. Τέξας. Τέξας τώρα δεν σε παίρνει για κάτι άλλο. Για να δούμε αυτόν τον τρόπο που τώρα ψαρέματος. Πιάσουμε τίποτα. Αυτόν τον τρόπο ψαρέματος, τώρα όταν θα πας, θα σου πω πώς θα το κάνεις. Θα πας πάνω στο γεφυράκι. Το γεφυράκι πήγα. Στο γεφυράκι και θα βαράς αβούχια από την πίσω πλευρά, από τη μεριά που είναι ανοιχτά. Όσο κάτσε, πάει. Κάτσε να δω τι... Α, έχει, ωραία. Θα πάω από την πίσω μεριά. Όχι, δεν θα βάρεις από την πίσω μεριά που είναι σφιχτό το μέρος. Το ανοιχτό. Θα βάρεις από την μπροστά που είναι το ανοιχτό. Εδώ είναι και η Κατερίνα. Θα βάρεις δεξιά ή αριστερά. Μιλάμε άσχημα γιατί έχω δακρύσει σου λίγο αυτό. Κάτσε γιατί τώρα μου κάνει λίγο αντί για μένα. Πω, 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 το ρίξα.
Τα 33 μέτρα, παρακαλώ. Μπράβο. Τώρα εκεί πέρα η ταχύτητά σου κουνιέται με τη ροδέλα του ποντικού. Αυτή είναι η ταχύτητά σου. Νομίζω ταχύτητα 2 κάνεις ένα ωραίο straight άμα το πατάς εσύ. Αν το πατήσεις, η καλύτερη τεχνική εδώ είναι η lift and drop και το stop and go. Το stop and go πώς γίνεται? Πώς? Το stop and go, φίλε, το αφήνουμε κάτω πατώνι και βαράμε δύο μοτεριές και το αφήνουμε. Δύο μοτεριές και το αφήνουμε. Ή ταχύτητα 1 ή ταχύτητα 2, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το δεις εσύ που θα σου γράφεις το pen go σωστά. Να σηκώνεται λίγο και τα αφήνεις. Αλλά υπάρχει και μία πολύ καλύτερη. Την ώρα που σηκώνεις και τα αφήνεις, να σηκώνεις και μία το καλάμι. Με το δεξί κλικ. Αυτή είναι η lift and drop. Είναι με το βάλει από το χέρι σου. Καταλαβες? Και θα τα ψάξεις δεξιά και αριστερά τώρα. Τώρα θα πάρεις τράβηγμα και άλλα ψάρια τώρα, έτσι. Κάτσε να δούμε. Πρώτη ήταν αποτυχημένη. Απλά, άμα δεις ότι σου έρχεται πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο, βάλ' το στην ένα ταχύτητα με τη ροδέλα. Πιάσαμε κάτι. Προσέξτε, μην βάρας πολύ πολύ άκρη, δεξιά ή αριστερά, γιατί πιάνει κάτω χόρτα τέτοια μπορεί να σπάσεις. Στην μπετονιές σου και ξανά έξοδα. Όταν σε βγάζει χρώμα δεξιά εκεί πέρα που είναι οι μπετονιές και αυτά, τι είναι, τι σημαίνει πιάνεις ψάρι? Ναι. Γεια σου Λία. Είναι πιο δύσκολη η τεχνική συγκεκριμένη, έτσι. Αυτές οι δύο δουλεύουν καλά εδώ. Αλλά θέλει υπομονή τώρα να γεμίσει το 7 κιλό. Αλλά θα πάρεις και κανένα τρόφι τώρα, μπορεί να πάρεις και κανένα γιούνικα. Σου δώσει λίγο. Βάρα δεξιά, αριστερά, ξέρεις όσο πάει τέρμα το καλάμι. Παίκτο στην ταχύτητα να το δεις, μήπως στην ταχύτητά σου δεν είσαι σωστά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τη δω εδώ πέρα, γιατί έχεις ένα μπανεράκι, τι είναι αυτό εδώ, που δείχνει. Οπ, το πιάσαμε. Ωραίος ο φώτης. Να το. Αχα, μισό κιλό σχεδόν. Θα πιάσει καλύτερα ψαράκια. Εδώ θα φέρεις μέχρι και περίπου ένα κιλό με αυτό το θέμα, έτσι. Πα, φίλε, καλή μαγκιά. Και level 7. Ωραία. Πήγαμε και level 7. Α, μας έβγαλε και τέτοια για νύχτα. Έπιασε μπασάκι που είναι πολύ ωραίο, βλέπεις, και σου έδωσε και καλύτερα λεφτά. Τώρα θα σου μένουν και τα χρήματα με την άδεια που πήρες, που την πήρες unlimited. Αυτό το narrow spoon που σου έδωσε, ναι, το νυχτερινό, θα το δουλέψουμε όταν θα πας level 10 και θα πάμε στα γόλυφ. Θα τα ξεπατώσω όλο το βράδυ με αυτά. Εκεί ξεκίνησα τον τάκαρο εγώ προχθές και επειδή του άρεσε έβαλε και ένα premium για 7 ημέρες, το πλήρωσε 4,5 ευρώ και τώρα έχει ανέβει, πάει level 26-27 σήμερα. Τον είδα τον τάκη στο live. Θα πιάσουν λίγο τα δάχτυλα τώρα. Να το, πετυχαίτε, κι άλλο πιάσαμε. Μισό κιλό γι' αυτό. Α, φίλε, γουστάρω. Και άμα ανέβεις και παραπάνω θα σ' αρέσει περισσότερο.
Καλή φάση. Λάμπρο, βλέπεις. Τώρα θα φάμε καλά. Ετοιμάζε τις σαλάτες μας. Έτσι. Καλά με τον Βαγγέλη έχω δακρύσει φίλε, δεν Πού μπορώ είναι, να πού έτσι. είναι ο Βαγγέρας να μαζί. Μα πιάσει κανένα του κιλού του 1,5 τώρα εδώ πέρα για το καλαμάκι σου είναι μέχρι αυτά τα όρια. Τρελαθείς. Τραβάς και κάνα 5 λεπτό. Θα δώσει μάχη σου. Να το. Οπότε αφού τη κλείνω Έγινε για να αγόρι έχω μου. κλείσει, για να μπορεί να μιλήσει και στα παιδιά. Έγινε, έγινε Γιωργάρα, ευχαριστώ, ε. Θα λέμε ακόμα. Τι ευχαριστείς, ε, ό,τι χρειάζεσαι θα τα πούμε και εδώ, σε παρακολουθώ ακόμα. Εντάξει αγόρι μου, θα έγινε. ξανακλείσω για να μπορεί να μιλήσει στα παιδιά. Έγινε, έγινε. Άντε, θα τα πούμε σε λίγο. Έγινε, ρε. Αυτό ήταν ο Γιωργάρας, παιδιά. Έχει και αυτό, το Γιωργάρας έχει κανάλι, όσο θέλετε μπείτε κάτω τον subscribe. Τώρα θα ανέβουμε και πιο γρήγορα level. Πιάνει ρε, αβέρτα ρε. Έχει πιάσει τώρα. Ο Γιωργάρας είναι μεγάλος δάσκαλος σε αυτά. Σε αυτό παιδιά και στο άλλο με το κυνήγι. Α. Τις προάλλες τον έβλεπα στο κανάλι του. Και τι δεν έφτιαχνε. Ωπ. Α, το άτιμο έφυγε ρε. Α. Χάσαμε. Έκανε κυνήγι τις προάλλες παιδιά με κάτι τέτοια, πώς το λένε. Με πάπιες. Και να έχει και τη σφυρίχτρα εκείνη που κάνει την πάπια. Όσο αυτό, 261. Πάντως, σε σχέση με πριν, παιδιά, βγάζουμε καλύτερα ψάρια, έτσι. Και αυτό σε κρατάει σε 6G τα περισσότερο. Να το, πετιέται. Να το, οπ. Πάει γι' αυτό. Κάπου στη μόρα, να το... Να το... Οχ. Τι έγινε ρε, μεγάλο είναι αυτό. Οχ. Πα.
Δες πως με το καλάθι πως γέμισε 2% μπαμ μπαμ. Θέλει τώρα να κοιτάξουμε πως έχουμε κανένα βαγγέλα εδώ τρία. Δεν πιάσαμε τώρα. Έλα εδώ. Έλα εδώ είπα. Πω πω πω, μισό κιλό γι' αυτό. Μισό κιλό. Το πιάσαμε γι' αυτό να το πιάσαμε, έλα. Κρό είναι αυτό. Ωραία, διάλος ρε, αυτό δεν έρχεται. Δέσε, 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 πού πάει. Δέσε, 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 14, αυτό είναι καλό, παιδιά. Αυτό είναι καλό. Μας έφυγε ρε, όχι, όχι, ναι.
το άτιμο με τα καινούργια μάρκα. Ωραίο, ωραίο. Το κιλό. Ποιος είναι αυτός ο Βαγγέλης που έρχεται? Να τους ο Βαγγέλης, ήρθε. Μη χάσει. Τον άτιμο, ρε. Τα είδα τα φρένα. Τα φρένα τι κάνουν, φίλος? Κουράζουν το ψάρι, ε. Καλό. Την άκουσε την πεντονιά πως έκανε. Τι. Πάλι από εκεί πήγε, ρε, διαβαλός. Δεν τσάκωσα. Μισό κιλό γι' αυτό.
Κάτσε να δούμε τι άλλη ώρα έχει. Πάμε 6 ώρα. Πάμε μία 6 ώρα. Ωραία, τι. Έγινε Γιώργαρα. Πάνω, πολύ ωραίο φίλε. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ πόρος είναι. Το έχεις, κατέβασέ το πάνω. Αχ, το είδε στο άτομο εδώ ήταν. Κατέβασέ το φίλε, δωρεάν είναι. Αγωνιώ να δοκιμάσω και τις άλλες τεχνικές. Έχει το Βαγγέλα ρε πάλι εδώ.
Τι είναι αυτό, ρε. Καλό. Μικρό, μικρό αυτό. Α, θα δοκιμάσω τα σημεία, μήπως τα σημεία είναι για μέρα.
τετράκιλο. 400 γραμμάρια. Λοιπόν, κάτσε να βάλω τα σημεί. Να πιάσω ένα ενός κιλού. Πόσο, μισό κιλό. Ωραίος. Ωραία το θόδωρο. Τάκ μπαμ. Την άλλη, από την άλλη θα πιάσουμε. Την άλλη. Όχι. Το στείλα μακριά. Όχι. Νάτο.
Μια χαρά. Πάμε τώρα. Εδώ δες πώς ανεβαίνουν τα XP και τα λεφτά, ε. Δεύτερη μέρα. Λοιπόν, να το σταματήσουμε εδώ όμως, παιδιά, το live. Γράψτε σχόλια από κάτω, παιδιά, αν σας άρεσε το παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ, έχει πολύ ψάξιμο. Θα έχουμε και τη βοήθεια του Γιωργάρα. Πείτε μου αν θα το παίξετε. Αν θέλετε να κάνω και άλλο live. Σίγουρα τα έχω ανέβει level και άλλα. Έχει και άλλες τεχνικές από ό,τι με είπε και ο Γιωργάρας. Έχει Βαγγέλα μέσα το παιχνίδι. Έχει Κατερίνα. Τι άλλο θέλετε? Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Λοιπόν, κάτσε να βγούμε. Εδώ δες, 4.500 μπαμ μπαμ μαζέψα. Και σχεδόν τελειώνουμε και το level 7. Αυτό είναι το ψάρι το μεγαλύτερο που έπιασα. Σόπαρα. Μετά είναι 600 γραμμάρια. Α, καλή φάση. 3D. Κάτσε να δούμε εδώ. Άρα φίλε, τι ζημιά είναι αυτή. Του δείχνει το ψάρι και καλά ζωντανό. Καλή φάση. Ω, το μετακινείς κιόλας. Να δούμε αυτό. Α, και αυτή η ψαράκλα, ρε. Ψαράκλα. Τώρα που πιάσαμε τώρα με αυτό το... Νομίζω, κάτσε να δούμε ρε φίλος, το χάρτη. Και θάλασσα φίλε. Εδώ, στην Καλιφόρνια. Και εδώ, έχει εδώ τι. Αλάσκα. Αλάσκα και εδώ έχει θάλασσα, Καρολίνα. Έχει, έχει. Και θάλασσα έχει. Λουιζιάννα, έχει και Ευρώπη, Ιταλία. Εδώ είναι ρίβερ, εδώ είναι ποταμός. Τσεχία. Γερμανία έχει, αλλά Γερμανία σίγουρα λείπει. Ολλανδία, και αυτή πρέπει να είναι λείπει. Έχει και Ρώσσα, ρε. Πάπ, και εδώ πρέπει να γίνει. Εδώ πας με βάρκα. Πάπ. Ζημιά. Ωραία, αυτό ήταν, παιδιά. Ευχαριστώ όσοι ήσασταν live, όσοι παρακολουθήσατε το βίντεο. Live θα κάνουμε, παιδιά, αύριο μάλλον πάλι. Άμα θέλετε, γράψτε κάτω τα σχόλια όταν δείτε το βίντεο, τι θέλετε να κάνουμε αύριο.
σαν live. Και πάλι ευχαριστώ. Κάντε ένα like και ένα subscribe όσοι βλέπετε το βίντεο πρώτη φορά. Το κουδουνάκι, παιδιά, για ειδοποιήσεις, για live, για βιντεάκια. Στο τέλος του βίντεο θα προσθέσω και κάτι βιντεάκια δεξιά-αριστερά, τα οποία θα παρακολουθήσετε από το κανάλι. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ, Sim Gamer.